Θα πάμε να καλησπερίσουμε μέσω Skype τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Εύρου, ο κύριος Αναστάσιος Δημοσχάκης. Βρίσκεται μαζί μας. Κύριε βουλευτά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Δημοσχάκη, δεν θα μπορούσα να μην ξεκινήσω ζητώντας σας ένα σχόλιο για τέλος πάντων την είδηση των τελευταίων ωρών σχετικά με την επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στην χώρα μας, για το τι πιστεύετε ότι πρέπει να διεκδικήσει από αυτή την επίσκεψη η ελληνική πλευρά και τι σηματοδοτεί για την Θράκη κυρίως, που από εδώ αναμένεται να ξεκινήσει εκτός των άλλων. Η Ελλάδα στηρίζεται στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και τους κανόνες της καλής γειτονίας. Και προσπαθεί με κάθε τρόπο αυτούς τους κανόνες να τους επιβάλλει με ευγενή αλλά και με αποφασιστικό τρόπο. Νομίζω ότι είναι καλό να συνομιλούμε με τους γείτονες, διότι μοιραζόμαστε όλα τα καλά του Θεού τα οποία μας έχει πρικίσει σε αυτή την περιοχή. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα το ότι σε συνέχεια της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος Νίκου Δένδια στην Άγκυρα θα έχουμε την επίσκεψη του ομολόγου του εδώ και θα συναντήσει κιόλας και τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Πιστεύω ότι μέσα από την συζήτηση, μέσα από τον διάλογο μπορούν να ενδυναμωθούν και να έχουμε εμβάθυνση των σχέσεων με τη γειτονική χώρα. Εμείς έχουμε σταθερή πηξίδα. Ένα είναι το πρόβλημά μας. Είναι σε ό,τι αφορά την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ. Και μόνο αυτό το θέμα μπορούμε να συζητήσουμε και αυτό συζητούμε και επιμένουμε. Πιστεύω ότι είναι προς το καλό να έχουμε αυτή την επίσκεψη και θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Μάλιστα, θα το δούμε έτσι κι αλλιώς τις επόμενες ημέρες, κύριε Δημοσχάκη. Θέλω να πάμε τώρα λίγο στα θέματα που... Σε ό,τι αφορά την επίσκεψή του, όπως δηλώθηκε η επιθυμία του να επισκεφθεί τη Θράκη, είναι καλοδεχόμενος. Ναι, βεβαίως. Ο κύριος Καλεντερίδης προηγουμένως ανέφερε ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να δείξουμε ως χώρα την προνομιακή μας στάση. Ο κύριος Καλεντερίδης, ο Σάββας, ήταν μαζί μας στο πρώτο μέρος του Δελτίου, ο οποίος ανέφερε ότι εμείς έχουμε το πλεονέκτημα της δημοκρατικής στάσης απέναντι στους πολίτες γενικότερα της χώρας μας σε σχέση με την Τουρκία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να διαφανεί από αυτήν την επίσκεψη. Κυρία Σταμπολίδου, είμαστε οικοδεσπότες. Είμαστε τα αφεντικά αυτής της χώρας, με την καλή την έννοια του όρου. Συνεπώς, καλοδεχούμενος όποιος θέλει να μας επισκεφθεί. Και ελπίζω ότι από τη δική του πλευρά θα τηρηθεί το πρωτόκολλο και δεν θα προκαλέσει το λαϊκό και το πατριωτικό αίσθημα των Ελλήνων και πολύ περισσότερο ημών που βρισκόμαστε σε αυτήν την ωραία ακριτική περιοχή. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Διδημότυχο, κύριε Δημοσχάκη, όπου το τελευταίο διάστημα... Πάμε τώρα στην πρωτεύουσα. Ακριβώς, στην πρωτεύουσα, γιατί όχι, φαντάζομαι ότι πολλοί στο Διδημότυχο θα ήθελαν ίσως να τη δουν και ως πρωτεύουσα του Εύρου και ιστορικά έτσι διεκδικώντας τα ηνία ίσως και αστειεύομαι κατά πολλούς που μπορούν να το καταλάβουν. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε τώρα για την προσπάθεια εγκαθίδρυσης της 5ης Πανεπιστημιακής Έδρας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης για όλες αυτές τις απαιτήσεις αλλά και τις εξαγγελίες που έχουμε από πλευράς Υφυπουργού Παιδείας του κυρίου Συρίγου για όλα όσα φέρνει αυτή η επίσκεψη. Και θέλω να ακούσουμε και την δική σας άποψη, τη δική σας συνδρομή σε όλο αυτό το εγχείρημα της κατάκτησης της 5ης Πανεπιστημιακής Έδρας και όλα αυτά που έχουν συζητηθεί το τελευταίο διάστημα, να ακούσουμε και από την δική σας πλευρά έτσι πώς τα έχετε εκλάβει και τι γίνεται, πώς προχωράει το συγκεκριμένο θέμα. Δηλώνω χαρούμενος και δικαιωμένος. Ένας αγώνας ετών γύρω από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο απέδωσε. Είμαστε πρώτου νήματος και υποδεχθήκαμε πριν από λίγες ημέρες, πριν από 8 ημέρες, τον Υφυπουργό Παιδείας αρμόδιο για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης, τον Άγγελο Συρίγο, τον οποίον και συνόδευε
ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ο Περικλής ο Μίτικας, ο παλιός πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το απότοκο αυτής της επίσκεψης καθιστά το όραμα της διεύρυνσης και της ευάθυσης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με πεδίο τον κεντρικό και βόρειο Εύρο και με επίκεντρο το Δημότυχο, το οποίο γίνεται και πραγματικότητα. Ήδη δρομολογείται τόσο η παραμονή της νοσηλευτικής σχολής, της ταλαιπωρεμένης και πολύπαθης νοσηλευτικής σχολής, που η προηγούμενη κυβέρνηση την πήγε στα ξένα, όσο και η ίδρυση της ψυχολογίας, με δύο τμήματα τα οποία θα στεγαστούν προσωρινά σε σχολικό συγκρότημα, αναβαθμίζοντας έτσι τον ακαδημαϊκό χάρτη στον Βόρειο Εύρο, με πολλαπλά αναπτυξιακά και λοιπά ωφέλη στην περιοχή. Εδώ τώρα υπάρχει ένα ζήτημα, κύριε Βουλευτά, το καταλαβαίνετε, γιατί τις τελευταίες ώρες υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις και αναμένεται ακόμη και από το Δημοτικό Συμβούλιο το να το φέρουν οριστικά πια προς ψήφιση το θέμα της προσωρινής στέγασης της νέας σχολής αυτής στο σχολείο το οποίο έχει προταθεί. Εσείς μας λέτε ότι θα γίνει. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό και ελοχεύουν, θέλω να ρωτήσω και εσάς, το ρώτησα και στους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων χθες. Είμαστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε κατευχήν και θα βρεθούν οι χώροι έτσι ώστε να ιδρυθεί και να τεθεί σε λειτουργία το νέο τμήμα, αλλά και να πάνε όλα καλά και ως προς την νοσηλευτική. Ήδη έχουμε δεδηλωμένη την απόφαση της κυβέρνησης, mm-hmm. όπως αυτή εκφράστηκε από τον Υφυπουργό, τον Άγγελο Συρίγο. Και φυσικά συνηγορούντος και του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Από εκεί και πέρα, εμάς αυτή τη στιγμή το όνειρό μας, το όραμά μας για την ανάπτυξη του Κεντρικού και Βορείου Εύρου, για την ανάπτυξη του Δημοτήχου. Και γίνεται πραγματικότητα. Απαιτείται μία εγκατάσταση για προσωρινή χρήση ενός εκπαιδευτικού έτους, δηλαδή 9 μηνών, προκειμένου στη συνέχεια να μετασταθεί στις μεσοπρόθεσμες, για μεσοπρόθεσμο χρόνο, στη γνωστή έδρα που έχει ήδη αποφασιστεί στις εμβληματικές και ιστορικές αποθήκες του ΟΣΕ στο σταθμό του Δημοτήχου. Μάλιστα δε το εγχείρημα αυτό έχει πετύχει και στην Ξάνθη, διότι χρησιμοποιήθηκαν καπναποθήκες, οι οποίες καπναποθήκες είναι απίστευτου αρχιτεκτονικού κάλους και προβάλλουν και κοσμούν το Πανεπιστήμιο και φυσικά και την πόλη της Ξάνθης. Κάτι ανάλογο αναμένουμε και από τη δική μας πλευρά. Πιστεύω ότι με καλή θέληση και με τη συνδρομή όλων, διότι σε αυτόν τον αγώνα μόνο θα είναι κερδισμένοι όλοι οι κάτοικοι του Δημοτήχου. Θα είναι κερδισμένοι όλοι να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία, να είναι παρόντες, προκειμένου να πετύχουμε αυτό το όραμα το οποίο θα δώσει πνοή, ζωή και προοπτική στην πόλη του Δημοτήχου. Και είναι απολύτως κατανοητό, κύριε Βουλευτά, και καταλαβαίνουμε αυτό που μας λέτε, ότι έχει συμφωνηθεί από πλευράς Δημοτικής Αρχής, τουλάχιστον προτάθηκε αυτό το κτίριο. Φαίνεται ότι το κλιμάκιο το οποίο επισκέφθηκε την περιοχή και εσείς γενικότερα πιστεύετε ότι είναι μια καλή λύση. Από εκεί και έπειτα, εγώ το επιμένω σε αυτό, γιατί υπάρχουν ακόμη αντιστάσεις από την ίδια την τοπική κοινωνία. Και θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι αυτός μπορεί να είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας στην όλη αυτή. Δεν το πιστεύω. Οι κάτοικοι του Δημοτήχου είναι νοικοκυρέοι, είναι προνοητικοί. Θέλουν την πρόοδο και την ανάπτυξη της πόλης. Και είμαι σίγουρος ότι και τα παιδιά, αλλά και οι οικογένειες και οι γονείς αυτών θα είναι υπερήφανοι, διότι συνέβαλαν μέσα από τη σοφροσύνη τους, μέσα από την ψυχραιμία τους, μέσα από την δοτικότητα που μας διακρίνει, για 9 μήνες προκειμένου να λειτουργήσει, mm-hmm. να λειτουργήσει το Πανεπιστήμιο. Άρα θα γίνουν, πιστεύετε, αμοιβές υποχωρήσεις. Δύο τμήματα. Και δεύτερον,
ότι άφθανδρο το δημοτικό σχολείο θα μεταφερθεί στη σημερινή έδρα της νοσηλευτικής σχολής και δεν θα λείψει τίποτα στα παιδιά. Θα γίνουν οι περιφράξεις, θα γίνει η κυκλοφοριακή μελέτη σε ό,τι αφορά την αποτροπή χρήσης όλου του χώρου σε ό,τι αφορά τη στάθμευση των αυτοκινήτων. Θα εξασφαλιστεί η ασφάλειά τους και όλες οι ανέσεις τους. Όμως θέλω να σας πω το εξής. Όταν είδε ο Υπουργός μαζί με τους τεχνικούς των κτηριακών υποδομών που είναι η μεγαλύτερη κρατική κτηριακή εταιρεία, μελετητική εταιρεία, και όταν είδαν το δεύτερο, το τρίτο δημοτικό σχολείο Δημοτήχου, εκεί λύγησαν. Διότι δείξαμε ως κοινωνία, δείξαμε ως Εύρος, δείξαμε ως Διδημότυχο ότι έχουμε διακαεί πόθο, επιθυμία, η οποία είναι πάνδημη, προκειμένου να αναπτυχθεί το πανεπιστήμιο μας. Διότι θέλουμε τη σπουδάζουσα νεολαία. Είναι δύο εργοστάσια μεγάλα. Και πιστεύω ότι πετυχαίνουμε το μείζον. Είμαι σίγουρος ότι η σοφροσύνη που διακρίνει τους γονείς, αλλά και τους δασκάλους και την όλη τη σχολική κοινότητα θα αντιληφθούν, ήδη έχουν αντιληφθεί. Έχουμε συζητήσει μαζί τους. Πιστεύω ότι η πόλη θα πρέπει να απογειωθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία. Πιστεύουμε σε αυτή την επένδυση, πιστεύουμε ότι όλοι θα συμβάλλουμε και θα είμαστε υπερήφανοι για αυτό το οποίο θα πετύχουμε και πάνω απ' όλα θα έχουμε, με συγχωρείτε πολύ, θα έχουμε και την ταύτιση της πέμπτης πανεπιστημιακής έδρας με ένα σχολείο το οποίο θα καταστεί και ιστορικό, διότι συνετέλεσε στο ότι να υποδεχθεί η πόλη του Δημοτήχου, η πόλη των Κάστρων, να υποδεχθεί το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Ναι, είναι και αυτό μια οπτική. Να πάμε όμως και στο σουφλί, καθώς πέρα από το Δημότυχο, εσείς έχετε ορισμένες προτάσεις και για την συγκεκριμένη περιοχή και μάλιστα μιλήσατε για μεταδευτεροβάθμιες σχολές, σειροτροφίας, μελισσοκομείας και υλοτομίας. Θέλω να ρωτήσω και για αυτήν σας την πρόταση και τι αποδοχής έτυχε. Η εκπαιδευτική θωράκιση του ακριτικού νομού μας αποτελεί ένα πάγιο αίτημα το οποίο αναδεικνύω μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου των συναντήσεων, των συσκέψεων, των παραστάσεων, των επισκέψεων και μάλιστα αυτό κατέστη αναγκαίο βλέποντας ότι η γειτονική χώρα με την ιδιότυπη πολιορκία που άσκησε σε βάρος της χώρας μας θέλουμε όσο το δυνατόν ο νομός να είναι θωρακισμένος και περισσότερο θωρακισμένος κυρίως από τη νεολαία. Η σπουδάζουσα νεολαία είναι χρήσιμη. Είναι για όλο τον νομό χρήσιμη και πιστεύω ότι θα πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να κινούμεθα όλοι για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τον νομό με κάθε τρόπο. Πριν ένα χρόνο και μετά από τα γεγονότα τα γνωστά που προείπα, 7/5/2020, κατέθεσα αναλυτικά και τεκμηριωμένα το σχέδιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης για το σύνολο του ΕΒΡ στο αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και στην Διακομματική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Θράκης. Mm-hmm. Πριν λίγες μέρες επισκέφθηκα τον Πρωθυπουργό της χώρας και μάλιστα την Μεγάλη Δευτέρα. Στη συνέχεια τον ενημέρωσα. Είδα ότι εντυπωσιάζεται και χαίρεται για αυτή την πρόταση η οποία ήταν ρεαλιστική. Μου γνωστοποίησε ότι θα συνεργαστεί με την Υπουργό Παιδείας και πράγματι το έπραξε και στη συνέχεια επισκέφθηκα την Υπουργό Παιδείας. Μίλησα για τις μεταδευτεροβάθμιες σχολές οι οποίες θα είναι φοίτησης 2 ετών, θα είναι φοίτησης 2 ετών και μάλιστα με το ενιαίο αντικείμενο σειροτροφίας μελισσοκομείας η μία σχολή και η άλλη η σχολή των υλοτόμων με έδρα τον Δήμο Σουφλίου. Μου άναψε το πράσινο φως η κυρία Νίκη Κεραμέως σε ό,τι αφορά την συνεργασία μου με τους κατατόπους δήμους προκειμένου σε πρώτη φάση να παραχωρήσουν όπως καλή ώρα παραχωρεί ο Δήμος Δημοτήχου για το Δημοκρίτιο να παραχωρήσουν για αυτές τις τεχνικές σχολές. Και μάλιστα μου είπε ότι
θα ήταν σκόπιμο να συνεργαστώ και με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Βούτσινο, όπως και το έπραξα. Ήδη ο Δήμαρχος Σουφλίου είναι διαθέσιμος για την παραχώρηση προσωρινών υποδομών προκειμένου να εγκατασταθεί και η μία σχολή και η άλλη. Πιστεύω ότι είναι μεγάλο πλεονέκτημα για τον κεντρικό Εύρο. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι δύο σχολές και μάλιστα είναι σε εκτέλεση νόμου που ψηφίστηκε πριν από τρεις μήνες. Και μάλιστα οι σχολές αυτές θα δίνουν και πιστοποίηση των τριών επαγγελμάτων, των σιροτρόφων, των μελισσοκόμων και των υλοτόμων για όλη την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο οι σχολές αυτές για το Σουφλί ή για τον Εύρο ή για τη Θράκη. Είναι για όλη την Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και μάλιστα με πεδίον σε ό,τι αφορά τη σχολή υλοτομίας, με πεδίον το δάσος της Δαδιάς και σε ό,τι αφορά τη σιροτροφία και τη μελισσοκομεία. Άλλωστε είναι γνωστή η ιστορία που έχει η πόλη του Μεταξιού. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, θέλω να σας ρωτήσω και για την γραπτή ερώτηση που καταθέσατε σε σχέση με το επερχόμενο ίσως λουκέτο στα ΕΛΤΑ, στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ του Τυχερού. Ένα θέμα το οποίο επίσης ταλανίζει την περιοχή το τελευταίο διάστημα. Πολλές οι αντιδράσεις, αρκετές οι κινητοποιήσεις οι οποίες αναμένονται να γίνουν. Από δική σας πλευρά τώρα, ποιες είναι οι ενέργειες που κάνατε και που σκοπεύετε, εν πάση περιπτώσει, να επιχειρήσετε? Ενημερώθηκα από τους κατοίκους και κυρίως από τους θεσμικούς παράγοντες και τόσο του Τυχερού όσο και του Σουφλίου. Τον αντιδήμαρχο και τον δήμαρχο του Σουφλίου αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά τη σημασία που έχει το υποκατάστημα στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά την παύση λειτουργίας του ταχυδρομικού καταστήματος στο Σουφλί. Στο Τυχερό. Ήδη έκανα κάποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες. Σήμερα μάλιστα επισκέφτηκα τον υφυπουργό Γιώργο Στήλιο, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος είναι και αρμόδιος σε ό,τι αφορά τα ελληνικά ταχυδρομεία. Τον ενημέρωσα για την σπουδαιότητα αυτού του καταστήματος. Τον ενημέρωσα τι σημαίνει πρώην Καποδιστριακός Δήμος Τυχερού, τι μονάδες υπάρχουν πλησίων της πόλης αυτής και ζήτησα την επανεξέτασή του. Μάλιστα το ενεχείρισα, το επέδωσα και το ψήφισμα των φορέων και των παραγόντων του Τυχερού, το οποίο είναι και αναλυτικό, μνημονεύει για την σπουδαιότητα του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Άρα αναμένουμε τις εξελίξεις τώρα, έτσι. Και το εκείνο το οποίο ζήτησα από τον ίδιο τον Υπουργό, ζήτησα να παραμείνει και να μην το αγγίξει αυτό το ταχυδρομικό αυτό το ταχυδρομικό κατάστημα, γιατί είναι χρήσιμο. Φάνηκε θετικός στην εισήγησή σας, εντός εισαγωγικών. Ήταν πάρα πολύ, πολύ προσεκτικός, ήταν πάρα πολύ θετικός, ήταν πολύ φιλικός, είναι και φίλος μου και πιστεύω συζητήσαμε με κάθε ειλικρίνεια για το όλο πρόβλημα και θα το δουν με πολύ προσοχή. Και εκείνο το οποίο θα ήθελα και να σας πω με ότι αυτό, κύριε Δημοσχάτη, πέραν της συνεργασίας, πέραν της συζήτησης, πέραν της εθιμοτυπικής επίσκεψης και της ουσιαστικής, καταθέτω αύριο και γραπτή ερώτηση, η οποία θα πάει στον Υπουργό της Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη του Υπουργείου. Πιστεύω ότι όλοι μαζί ενώνουμε τις δυνάμεις μας, θα σώσουμε το ταχυδρομικό κατάστημα, διότι το θέλει η τοπική κοινωνία, το θέλουμε όλοι μας, είναι χρήσιμο και πάνω απ' όλα, κύριε Βουλευτά, για λόγους ψυχολογικούς δεν θέλουμε να φεύγουν οι υπηρεσίες του ελληνικού κράτους από την ακριτική περιοχή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ στο σημείο αυτό που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.